Πρώτα-πρώτα θα πω δύο λόγια για την τέχνη του θεάτρου σκιών, που λίγοι ξέρουν ποιος είναι ο Καραγιώζης. Τον Καραγιώζη τον ξέρουμε μόνο αστείο, ήρωα και πολλά που έχει ο ελληνικός λαός αντιπροσωπεύεται από τον Καραγιώζη. Η ιστορία του Καραγιώζη ξεκινάει από την Κίνα, πήγε στις Ινδίες, Καμπότζη, Ιάβα, Ινδονησία, Ταϊλάνδη και πολλά άλλα της Αποανατολής τα μέρη. Παίζεται γύρω στα 1200-1300 χρόνια το θέατρο σκιών. Προσέχτε, όχι ο Καραγιώζης, το θέατρο σκιών, όπου ένας σπουδαίος άνθρωπος το πήρε από εκεί, ονομαζόμενος Γιάννης Μαυρομάτης, και ήρθε μέσω των Σλαμικών λαών στην Τουρκία. Η Τουρκία κάνει ένα Ραμαζάνι κάθε χρόνο, ένα μήνα, όπως εμείς έχουμε της Παναγίας, του Προφητηλία, που η θρησκεία τους, το Κοράνι τους που λέμε, το Ευαγγέλιο το δικό μας, απαγορεύει να βλέπουν θέαμα. Έτσι λοιπόν όλα τα θεάματα που ερχόντουσαν μέσα στην Τουρκία τα έπαιρνε ο Σουλτάνος στο Σουλτανάτο. Μεταξύ αυτών πήρε και το θέατρο σκιών. Όταν πέθανε ο Καραγκιοζοπαίχτης που λεγότανε Μαυρομάτης και Μαύρο Μάτι, που τον θάψανε στην Πούρσα και λένε οι Τούρκοι ότι έχουν θάψει τον Καραγιώζη, αλλά έχουν θάψει τον Μαυρομάτι, που Μαυρομάτης στα τουρκικά θα πει Καραγκόζ. Έτσι λοιπόν, όταν βγήκανε όλα τα θεάματα έξω από τα Σουλτανάτα, βγήκε και ο Καραγιώζης. Έτσι τον πήρε ο Παρμαγιάννης ο Μπράχαλης και τον έφερε στην Ελλάδα. Πέρασε πάρα πολλά μέρη, αλλά πεζότανε μόνο για άντρες, όχι για γυναικόπαιδα. Έτσι το είχε δει και στην Τουρκία. Έτσι μπορώ να πω, ένας μεγάλος, σπουδαίος άνθρωπος την εποχή του εγγράμματος, γιατί ήταν και ψάρτης Μητροπόλεως των Πατρών, του Αγίου Ανδρέα, ήτανε ο Δημήτρης Σαρδούνης, που ονομάστηκε με το ωραίο όνομα, ναι με δάσκαλος του ελληνικού Καραγιώζη, και το έκανε οικογενειακό θέατρο, με το ονομάστη Μήμαρος. Έτσι λοιπόν αυτός ήρθε στην Αθήνα και έβγαλε τρεις καραγκιοζοπαίχτες, όπου κάθε καραγκιοζοπαίχτης πήρε το δικό του δρόμο, και ο πιστότερος του Μήμαρου, που θέλησε να κρατήσει πιστά την όλη την παράδοση του Μήμαρου, ήταν ο Θοδωρέλος, που από αυτόν βγήκε και ο πατέρας μου. Από τον πατέρα βγήκα εγώ, και θα ήθελα λοιπόν να δείξω τις φιγούρες που πρωτοήρθαν στην Ελλάδα, να μην σας κουράσω πολύ, και ξεκινάμε από τον Μπράχαλη, ο οποίος έφερε αυτό τον Καραγκιόζη, όπως τον είδε ο πατέρας μου, ο Σωτήρης Παθάρης, που ήταν παιδί. Έτσι, μετά από αυτόν, το πήρε ο Μήμαρος που σας είπα. Αυτός είναι ο Μήμαρος. Έτσι λοιπόν, προχώρησε το πράγμα και έγινε το μεγάλο θέατρο, το οικογενειακό, στην Πατησίων, απέναντι από το μουσείο, που τότε ήταν το Αθήνεο, από τη μια κινηματογράφος, και από την άλλη έγινε το μεγάλο έργο του Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο, εκεί που έφτιαξα εγώ όλο το διάκοσμο του θεάτρου. Μετά από αυτό, ναι, από το Μήμαρο βγαίνει ο Ρούλιας, είναι αυτός ο Καραγκιόζης όπως τον βλέπετε. Μετά από αυτόν βγαίνει ο Μέμος, αυτός είναι ο Καραγκιόζης του Μέμου, βλέπετε πόσο διαφορά έχει ο κάθε ένας Καραγκιόζης. Το κάνανε αυτό για να μην μοιάζει ο ένας Καραγκιόζης με τον άλλον, και από την άλλη οι φωνές τους, που άλλαζε ο καθένας όπως το ήθελε τον Καραγκιόζη του και όχι όπως τον είχε μάθει. Έτσι λοιπόν βγαίνει ο Θοδωρέλος μετά. Ο Θοδωρέλος ήτανε ένας Καραγκιόζης πολύ ωραίος, που από εκείνον ξεκίνησε ο Σωτήρης Παθάρης, και τώρα θα δείτε τη φιγούρα του Σωτήρη Παθάρη,
που συνέχισε την παράδοση όλων των παιχτών αυτών. Αυτός είναι ο Σωτήρης Παθάρης, η φιγούρα του. Ύστερα έχουμε και αυτόν έναν καλό καραγκιοζοπαίχτη, τον Μόρο, που βλέπετε ο καθένας πόσο αλλάζει από τον άλλον. Και έχουμε μετά τον μεγάλο τον Αντώνη τον Μόλα, που πολλοί θα το θυμόσαστε, είναι ένας αξιόλογος παίχτης, ηθικός και αυτός, και προχώρησε πάρα πολύ την τέχνη του Καραγκιόζη. Έτσι λοιπόν βγήκα σήμερα κι εγώ και θέλησα να είμαι κοντά σας και συγχαρητήρια για τον τόπο σας που τον έχετε αξιοποιήσει, αλλά προσέξτε, μη χάσουμε τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Να μην χάσουμε την παράδοσή μας, την ιστορία μας. Να μην πω τους χορούς μας μόνο, τα τραγούδια μας, τη μουσική μας, ακόμα και τα παραμύθια, αλλά και την ιστορία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βραδιάτικα. Τι ωραία που χορεύουμε, μα είσαι νηστικός, ε. Στάνεσαι ελαφρύς γι' αυτό. Λοιπόν, κυρίες μου, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, καλησπέρα, πέρα για πέρα. Θα ήθετε να διασκεδάσετε με την αφέντα μου τσουνάρα μου και η χούνια. Θα ξεφοβαριαστούμε στο βλέντι. Θα φάμε, θα πιούμε. Όχι, να πάνε να φάτε. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, πάτε σχολείο. Μπράβο, και έχετε και ωραίο σχολείο. Αυτό το σχολείο είναι ωραίο ρε παιδιά. Και παλιό σχολείο. Και έχει βγάλει καλούς δασκάλους, έχει βγάλει, έχουν σπουδάσει μεγάλοι άνθρωποι εδώ σε αυτό το σχολείο. Μπράβο, συγχαρητήρια που το διατηρούμε. Μπράβο ρε παιδιά. Δεν μου λέτε, είσαστε καλοί μαθητές. Γιατί είμαι και εγώ, πάω σχολείο και είμαι και καλός μαθητής. Βέβαια, έχω 14 χρόνια στην πρώτη τάξη. Να μην γελάτε, γιατί έχετε ωραίο σχολείο και ωραία σχολεία και δασκάλους και δασκάλες και ωραίο σύλλογο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εγώ πήγαινα σχολείο και ήμουν ο καλύτερος μαθητής. Βέβαια, είχε ο δάσκαλος να το κάνει γιατί εξυπνάδαμε. Αλλά όταν πήγαμε σχολείο, εμείς δεν είχε ούτε παράθυρο ούτε πόρτα το σχολείο. Βέβαια, δεν είχε και κεραμίδια. Και θυμάμαι, όταν έπιανε βροχή, βγαίναμε όλοι όξο να μην βραχούμε. Λοιπόν, αγαπάτε το σχολείο, τους γονείς, τους δασκάλους, το σύλλογο,
που κάνει θυσίες πάντα για σας και έχετε και ωραία έκθεση έμαθα του βιβλίου, ε. Έχετε πάει στο βιβλίο. Έτσι, να διαβάζουμε, ακόμα και πάμε να κοιμηθούμε να διαβάζουμε το βιβλίο, να μην λείπει από τα χέρια μας, παιδιά. Γιατί το βιβλίο είναι μορφωσία. Σιγά ρε παιδάκι μου, δεν σου είπα να βγαίνεις, θα κορνάρεις. Παιδάκι μου, θα βγάλει το φλάσ εγώ. Είχε βγάλει το φλάσ. Παιδιά, αυτός πάει στο σχολείο. Για να δούμε τι γράμματα ξέρει. Για πες μου, παιδί μου, πόσα είναι τα γράμματα της ελληνικής γλώσσας. Τα γράμματα της μπουμπλικής γλώσσας. Πόσα είναι, παιδί μου. Είναι μισό κιλό. Με έκανε ζήλι. Μισό κιλό είναι, βρε. Είναι 24, να σταμάθω. Είναι 12. Αλφα, πες το αλφα. Άφλα. Βήτα, γλίτα. Όχι τα νεραδίκια. Γάμα, γάρμα, δέλτα. Τα σπάσε τα πιάτα η ζαμπέτα. Ένα και ένα πόσο κάνουν. 11. 2 κάνουν παιδάκι μου, 2. 11 σου λέω. Επιμένεις. Ναι, γιατί. Παιδί μου έρχεται το ένα και κάθεται όρθιο εδώ. Εδώ. Όρθιο. Το ένα. Ναι, κάθεται όρθιο. Ναι. Αύριο να του φέρουμε και καρέκλα. Έρχεται άλλο ένα από πίσω και κάθεται όρθιο. Τι είναι αυτό. Ένα πίσω από το ένα. Είναι 11. Εγώ τι είπα. 10 και 1, 11. Πάλι μας μπέρδεψε. Ας τα αφήσουμε αυτά που κάνεις τον έξυπνο. Εδώ να δούμε τώρα φυσική ιστορία. Ξέρεις. Α, ξέρω και φυσική, ξέρω και καριδάτη. Για πες μου ποιο θηρίο έχει τα μεγαλύτερα δόντια στον κόσμο. Το θηρίο που έχει δόντια μεγάλα στον κόσμο. Ποιο είναι, παιδί μου. Είναι το θηρίο. Ναι, αλλά ποιο είναι αυτό το θηρίο, πώς λέγεται. Θηρίο, παιδάκι μου, δεν ξέρω εγώ πώς το λένε. Ρε παιδί μου, για σας, περίμενε. Παιδιά, ποιο είναι αυτό το θηρίο που έχει μεγάλα δόντια. Όχι. Είναι ο ελέφαντας. Α, μπράβο, αυτό που έχει μεγάλα δόντια, ναι, και κουτουλάει έτσι, σήκα θα ρίξει κάτι. Σήκα ρε παιδάκι μου, πώς δεν θα πέσω όρθιος. Δεν μου λες ένα άλλο. Ποιο άλλο θηρίο έχει τα μεγαλύτερα δόντια στον κόσμο. Το θηρίο που έχει. Για σας δείτε ρε παιδιά. Όχι, όχι. Άσε να... Βρε να το... Βρε παιδάκι μου, να το πω εγώ. Για πες μου το. Το μεγάλο θηρίο το άλλο που έχει μεγάλα δόντια. Ποιο είναι παιδί μου. Είναι η κότα. Άντε ρε παιδιά. Και τώρα θα σε ρωτήσω γεωγραφία. Μπράβο, μου λέει καλημέρα. Ποιος σου λέει καλημέρα. Η κυρία Γεωργία. Ποια Γεωργία ρε παιδάκι μου. Η γεωγραφία είναι απάνω στο χαρτί. Τυπωμένη ο χάρτης της Ελλάδας. Α, το χαρτί που είναι ζωγραφισμένο. Ναι. Και έχει και θάλασσα. Ναι, μπράβο. Έχει και βουνά. Ναι. Έχει και... Ναι. Τι ναι, μωρέ, αφού δεν είπα τίποτα. Έχει, ναι. Έχει πολλά νησιά. Ναι. Α, μπράβο. Και τα... Πού πάμε, μακριά. Πού. Να πάμε στην Κηφισιά. Ποια Κηφισιά, ρε. Νησιά, λοιπόν. Α, νησιά. Λοιπόν, το μεγαλύτερο νησί που έχει η Ελλάδα, ποιο είναι, ξέρεις. Αυτό το νησί, ποιο είναι ρε παιδιά, ξέρετε εσείς. Μπράβο, είναι η Κρήτη. Α, μπράβο, βγάζει κρυθάρι γι' αυτό. Τι κρυθάρι, ρε, Κρήτη. Α, η Κρήτη και η Τετάρτη πότε είναι, τα Χριστούγεννα. Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί, αλλά γιατί το λέμε νησί. Γιατί α, το λέμε νησί. Ναι. Γιατί είναι νησί. Όχι ρε παιδιά μου.
Όχι μωρέ, όχι. Το λέμε νησί γιατί γύρω, 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 γύρω και μεσημέσι ο Μανώλης. Ποιο Μανώλη είναι. Έχει θάλασσα. Βρέχεται με θάλασσα. Τι κάνει λέει. Βρέχεται με θάλασσα. Βρέχεται. Ναι. Και γιατί δεν παίρνει ομπρέλα. Πιάσαμε την κουβέντα και ξεχάσαμε τον Μπαρμαγιώργο. Πού είσαι Μπαρμαγιώργο, έλα τον κατήφορο να σε γνωρίσουν και τα παιδιά και οι μικροί και οι μεγάλοι. Όχι, δεν αφήνει. Δεν έχει κάνει τη φουσανέλα. Έλα να σε γνωρίσουμε. Να θυμηθούμε την παράδοσή μας. Άγιε σκούπ τον Μπαρμαγιώργο, κάσε τα πρόβατα στο βουνό. Άγιε πάμε. Γάλαξε μωρέ μωρέ, άιντε και βάλε τα. Γεια σου Μπαρμαγιώργο, σου χαϊδεμένο μου. Άιντε και βάλε τα σκουδιά, ωραία σκουδιά σου δει. Έλα και θα σου βγάλω του Γαργαλιάνγκου. Ρε πες το έρημο, φωτιά στο λεβλάχο, μανούρα μου 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 μου. Με τις καραμούλες και τα ταβούλια εσείς απ' έξω. Έλα μπορεί. Γιατί μου χάλασες εμένα το τραγούδι και τη γιουρουβουλιά. Πάτα κοίτω, κοίτω. Ρε μη μου στριζόμες εμένα. Έλα εδώ μην τρεπώνεις. Κάτσε χάμω κατά ή. Ένα και ένα κάνουν οχτώ. Δύο. Λέει ο Παπαγιώργο. Δύο κάνουν. Οχτώ κάνουν, βέβαια, σωστός λογαριασμός. Μπαρμπαγιώργο αυτός είναι, που με βρίζει κάτω στην αγορά και με βαράει. Ρίξει το ξύλο και εδώ είμαι εγώ. Ωραία, εσύ το βάζω, παιδί. Εσύ ρε το παιδί. Χωριά, ωραία, μπράβο. Έλα εδώ, θα σε πνίξω σαν τον Καρχανά. Χωριά, ωραία, χαμένο. Χωριά, ωραία, μπέζερε. Ωραία, καρδάς. Έλα, κάτω, τέλειο. Σιγά, παιδιά. Σιγά, παιδιά, γιατί γνιστράω. Θα θέσω, κάτω, θα θέσω χρουσού. Μην το τραβάς, ώρα και βρωμάνι κάτσε σου. Μη σιγά καρδιός, το πατάτε, ρε εσύ, με πατάτε, ρε, με πατάτε, ρε. Ωρε Μανώλα, κόντεψε να γίνει καυγάς. Να πάω πάνω την καλύβα, μη λέει ο κόσμος ότι είναι και καυγαντής. Και τυρλαντά, τυρλαντά, ντά. Να βγει και ο τυρλαντάς. Ντά, ντά, τυρλαντά, ντά. Ρε πού είναι ο πατέρας του έρημου. Και θα σου δώσω καρπάζα. Τι λαντά, τα, τι λαντά, τα, τα. Τα, τα. Ρε πού είναι ο πατέρας. Και γιατί βάλασε εμένα, τι το θες. Ρε άμα τον πιάσω, θα τον πλήξω σαν η φύζα. Το πατέρα μου. Ναι παιδί μου. Να σου πω που έχει κρυφτεί να μην το... Με ακούς και τον τσακώσεις και φάω και ξύλο. Για πέ μου το παιδί μου, πού είναι κρυμμένο. Σκύψα στο πώς θα έρθει, θα έρθει. Μπράβο παιδί μου, μπράβο παιδί μου, μπράβο, μπράβο. Σκύψε δεν φτάνω. Μπράβο, σκύψε. Κάνε σβέρκο, κάνε σβέρκο, κάνε σβέρκο. Άρε Μανώλα, άρε το έρμο γι' αυτό δεν γονάτισε. Και ένα και δύο και τρία και τέσσερα ψωμιά. Ρε πού είναι ο πατέρας σου, να σου το πω στο φοιτή. Όχι παιδί. Όχι γιατί μου το πει ο άλλος και βουίζει ακόμα.
Φύγε να μην σε κλωτσίσω. Μπαμπαγιώργου, φύγε να σε κλωτσίσω. Άντε κακομίρι μου, καλά έκανε ο πατέρα μου και πήγε πάνω από την καλύβα. Και τι έκανε πάνω. Έφαγε γιαβούρτι. Πολύ, πολύ. Αφού περίκεψε και τότε και πάμε στα φώματα. Γιαβούρτι είναι το. Γιαβούρτι είναι αυτό. Βλέπεις το πόρεμα, όλα με κατέστρεψε. Γιαβούρτι είναι αυτό. Γιαβούρτι είναι αυτό. Άρα έτσι με γουνάτισε το έρμο. Άρα θα πάω απάντη. Έστειλε το Μαξίμ. Τι φωνάζει, παιδάκι μου, όξω από το σπίτι μου, μη σε πιάσω και σε σκάσω φάμω σαν καπρούζι. Να με σκάσω σαν καρπούζι. Τέλει το τσάρο στην κυρία. Δεν μπορεί να βαρύ το γουμάρι και βαράει το σαμάρι. Μπαρμπαγιώργο. Ρε μανούλα μου και να με έπιανε λέει ο Μπαρμπαγιώργος, παιδιά. Να μου πείτε τώρα, ότι τον εφοβάμαι τον Μπαρμπαγιώργο. Δεν θέλω να τον πιάσω, παιδιά, στα χέρια μου. Γιατί άμα τον πιάσω στα χέρια μου, έχω να τον κάνω μαύρο στο ξύλο. Σάπλασε, χωρίστε! Αχ, ρε Χριστούζικο, με τρόμασε. Προσκυνώ και σας καλημερίζω, εφέντη τα γύρω καημένο. Δούλο σας πολύ χρονεμένε μου, διατάξτε με γύζει η επίρρη κόμμα να γινώ να με πατήσετε. Τι γίνεσαι, Χαντζαϊβάτη. Καλά, αρχοντά μου, καλά πολύ χρονεμένο. Χάθηκες από τους γάμους και από τα πανηγύρια που λέει παροιμία. Ψάχνω με το κερί να φεύρω με το λιχνάδι. Αρχοντά μου, με θέλετε. Βεβαίως, δεν ξέρεις ότι σήμερα έχουμε το μεγάλο πανηγύρι στο σαράγι μέσα γιατί αρεμονιάζεται η κόρη του Πασά. Τι λέτε, αρχοντά μου. Δύο ώρες οι καλές και στα παιδιά σας, επίσης και στα δικά σου. Ευχαριστώ, αρχοντά μου. Να είστε καλά. Έχουμε καλέσει λοιπόν κόσμο και κοσμάκι να έρθει στις Αρεβόνες. Μάλιστα. Έχουμε καλέσει ταχυδακτηλουργούς, καλλιτέχνες, μουσικούς, τραγουδιστές. Ηθοποιούς. Τι λέτε, αρχοντά μου. Βεβαίως. Και όχι τίποτα άλλο, έχουμε καλέσει και εσάς τους ραγιάδες να φάμε, να πιούμε, να τσουγκρίσουμε τα ποτήρια μας, να γίνουμε δυο καλοί φίλοι. Να σταματήσουν τα μίση που έχουν οι δυο λαοί. Δεν φταίνε οι λαοί. Να είστε καλά, αρχοντά μου, που τα σκεφτόσαστε και τα λέτε σωστά. Λοιπόν, Χαντζαϊβάτη. Επειδή θα έρθει κόσμος και κοσμάκης και θα φέρουν και παιδιά, αλλά και πολλοί νοσταλγούν τα παιδικά τους χρόνια, αποφάσισα από εσάς και εγώ και όλο το επιτελείο να αφήσουμε εδώ, να ρίξουμε την κούνια του Σαραγιού, να διασκεδάσει ο κόσμος μικρή και μεγάλη. Παπά, αρχοντά μου, αυτό μεγάλη υπόθεση. Καλά που κάνετε, να είστε καλά, ο Θεός να σας πολύ. Λοιπόν, άστα τα λόγια.
Το μόνο που έχουμε να πούμε λοιπόν είναι ότι η υπόσχεση που σου είχα δώσει την κράτησα. Σου δίνουμε την κούνια, εσύ και ο Κουνιέρης θα αναλάβετε ελεύθερα με ένα μισθό να πάρετε όλο τον κόσμο δωρεάν μέσα στην κούνια. Να κουνιέτε. Μπράβο. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Έλα πάρε λοιπόν την άδεια του Σαραγιού, τον Πασά, και να, εγώ θα δώσω εντολή στους στρατιώτες να αφήσουν ελεύθερη την κούνια. Να είστε καλά, αρχαντά, να είστε καλά. Προφώ, θα βγάλω το ψωμί μου. Και πού να βρω τον Καραγκιόζη τρομάρα να του έρθει. Πριν ένας γάιδαρος, βλέμε με γαλάτια, αχ, γκ. Είδατε ωραία Μερσεντές. Ναι, γελάτε εσείς, αλλά αυτόν τον είχαμε πάντα στην τροφιά. Πηγαίναμε στα μπέλια, πηγαίναμε στα χωράφια, πηγαίναμε παντού να σκάψουμε. Και τον εδέρναμε και από πάνω τον φορτώναμε. Καθόμαστε κι εμείς και τον δέρναμε τον φουκαρά. Στο δρόμο, μην κουνιέσαι, θα με ρίξεις κάτω. Βρε που πάγαινε, θα με ρίξεις, σου λένε κάτω, το καταλαβαίνεις. Βρε που πάγε, κάτσε ήσυχα ρε. Βρε που πάγαινε, βρίσκει ο. Το βρήκες κουσούρι, το βρήκες και με ρίξε. Είδατε πως με ρίξε κάτω. Σήκω απάνω ρε. Σήκω απάνω με κάνετε ζήτη συγκερατέα. Σήκω απάνω, έτσι, έτσι, έτσι. Όχι, έτσι, έτσι βρε, έτσι. Α, τώρα κάναμε ωραίο κατήφορο. Βρε φτιάχ τα πόδια σου μπροστά, βρε. Βρε φτιάχ τα μπροστά τα πόδια. Τι είναι αυτό. Α, όχι, είναι κεραία τηλεοράσεως. Α, δεν να φύγουμε ρε, άντε πάνω. Ω, σιγά, να ρίξεις κάτω. Μη βαρά, μη βαρά. Μία σου, κέρνια μου, μία σου, κέρνια μου για να μπέζει. Κρουσούζει. Στον δρόμο που πάγαινε βρίσκει μια Αλεπού. Να η Αλεπού. Καλημέρα Καραγιώζη, βρε καλό στο Μαλαγάνα. Αχ, τρομάρα να ζούρνει. Μου σπάσε στα δόντια εκείνη η τζαμαρία. Τι σου πέρα βρε και με κοιμάς πρωί πρωί, να σε πιάσω μου. Σιγά, σιγά, μην θα με ανοίξεις, σιγά, θα σκίσεις την γραβάντα ρε. Ποια γραβάντα βρε, φοράς γραβάντα. Για να μαθώρα καθέρα την έσκυζες. Με την πάλα, εδώ πατάς μάθονται μέσα στη μέση του δρόμου. Ε, γι' αυτό πες, ναι, γιατί. Πάντα μέσα στη μέση του δρόμου με χτυπάς. Ε, άλλη φορά θα σε πηγαίνω στο πεζοδρόμιο. Δεν τρέπεσε λιγάκι. Κι εγώ έρχομαι για καλό σου. Οπότε έχεις έρθει για καλό μου ξύλο τρώω. Σήμερα μας δίνει ο Πασάς την κούνια του Σαραγιού να βγάλουμε το ψωμί μας. Αλήθεια. Ναι. Για λέγε, για λέγε, για λέγε, για λέγε. Μη σπρώμη, δε. Άντε, δε, λέγε, λέγε, δε. Θα τα πουλάμε. Ποια θα πουλάμε. Τα σαπούνια. Ποια σαπούνια, βρε. Κούνια, κούνια. Είναι μεγάλα. Ποια είναι μεγάλα. Τα μπαστούνια. Τι λες τρομάρα να σου. Λοιπόν. Εσύ θα κάνεις τον κουνιέρι, εγώ θα πάω να τελαλώ να φέρνω κόσμο. Μπράβο. Το μόνο που θέλετε να προσέξεις είναι να προσέξεις, μην πέσει κανένας κάτω. Εγώ πάω να πάω την άδεια και έρχομαι. Ναι, εδώ θα περιμένω. Ναι, θα είμαι όρθιο. Τι λέτε που θα κάτσω όρθιος, έχω να περιμένω σένα. Δεν κάθομαι εδώ πέρα, ρε παιδιά, που είναι και ωραία βρωμάντζα. Να δούμε τι θα είναι. Ωραία παιδιά, τι ήταν αυτό το, τι δεν έλεγχο να έκανε. Τι ήτανε. Ποντίκι ήτανε. Πράσινο ποντίκι ρε εδώ πέρα. Έχει πολύ πράσινο εδώ. Το χρυσούλικο το πράσινο. Παιδιά, μου κάνετε μια χάρη, άμα το ξαναδείτε θα ξανάρθει ο ποντίκος, είναι πονηρός. Άμα ξανάρθει, να μου φωνάξετε ότι έρχεται, να το πιάσω εγώ από την ουρά και να το κάνω σβούρα. Συμφωνεί. Μπράβο. Άρα το χρουσούζι του πιασά.
Παιδιά, το πιασα την ουρά, αλλά έχει βάλει σαπούνι και γλιστράει. Άσο, θα τον τσακώσω που θα μου πάει. Πάει το σπαστά το νερό κολόκυθο. Πότε θα το φυτέψω. Παιδιά, αυτό ήταν κόκκινο ποντίκι. Α, ξέρετε, άλλαξε κοστούμι. Ναι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να γίνει από... δεν αλλάζει κοστούμι. Το πράσινο ήταν, ρε παιδιά, το πράσινο. Δεν μου το φωνάξετε ότι ήταν το πράσινο. Ωραία, το κόκκινο, να το και το κόκκινο. Είδε και το κόκκινο. Ωραία, το πράσινο. Δεν πάμε καλά. Παιδιά, άστο, άμα ξανάρθει, θα το τσακώσω από αυτή. Μέρε. Ρε παιδιά, πετάνε τα ποντίκια στην κερατούρα. Τι ήτανε? Κουνούπι ήτανε. Α, μπορώ που ήτανε κουνούπι. Δεν λέτε ολόκληρο ελικόπτερο ότι ήταν. Αεροπλάνο. Άρα το σπάσα το πόδι. Και το πιπίλαγε το μεγάλο δάχτυλο λες και ήτανε γλυφιντούρι. Παιδιά, άμα το ξαναδείτε να έρθει. Έτσι, γιατί εδώ πέρα που έκατσε, λες και βρήκε το αεροδρόμιο του Βενιζέλου και έκατσε πάνω. Άμα το ξαναδείτε, κάντε το όλοι μαζί ξουπ. Να κοιμηθώ λιγάκι και να κάνω παράσταση. Σύμφωνοι. Άντε, μπράβο, παιδιά μου. Όλοι μαζί. Όχι έτσι, βρε, όχι έτσι. Ξουπ να κάνετε μόνο ξουπ. Γιατί δεν ακούει ο κουνούπης, είναι κουφό. Μόνο ξου. Όλοι μας να κάνετε ξου. Δυνατά. Δυνατά. Όλοι μας να κάνετε ξου. Δυνατά. Να κάνουν και οι μαμάδες ξου. Βάζετε και τους πατεράδες να μην ζηλεύουν. Άντε ρε παιδιά. Έπεσε σαν πάνω μου και εγώ νόμιζα ότι ήσουν ο μποντικός. Κύριε Συνάδεια, βεβαίως. Να το, εδώ. Ωραία. Ωραία. Ωραία κούνια. Κούνια το λες αυτό για βάρκα. Κούνια. Κούνια είναι. Δεν μου λες, για κούνα να δούμε μην πέσει κανένας κάτω. Πώς θα πέσει κάτω. Για κούνα, να μην πέσει κανένας, πώς είσαι, μην πέσει κανένας κάτω. Και ποιος σου είπε εσένα, ότι θα μείνει κανένας απάνω. Κούνα. Όχι, έτσι, δυνατά, πιο δυνατά. Έτσι, πιο δυνατά, έτσι. Ρε παιδί μου, λέει, δύναμη, σώσου και με τρόμαξες. Θες δυνατά. Ναι, πολύ δυνατά. Ναι, κάτσε εκεί που ήσουν. Εδώ καλά είμαι, άμα τη φας θα καταλάβεις. Κούνα. Βιάζεσαι. Ναι. Δεν βιάζει εγώ θα τη δώσω. Βιάζει αυτός που θα τη φάει. Κούνα λοιπόν. Αχ, η σπάλα μου και εμένα η κοκάλα μου. Άμα πέσει κανένας κάτω θα μας κρεμάσει ο πασάς. Θα κάνουμε μια πρόβα. Ναι. Λοιπόν, εγώ κάνω τον πελάτη, εσύ τον κουνιέρι. Έρχομαι. Καλά κάνεις. Να έρθω τώρα. Δεν έρχεσαι του χρόνου. Ποντίκι. Καλημέρα κύριε κουνιέρι. Βρε καλό στον κύριο πελάτα. Τι πέντα με κουνήσετε, ανεβείτε. Δεν έχει σκάλα, εμείς ανεβαίνετε.
Ναι, αλλά έτσι θα λες στον κόσμο, δεν θα πάρουν φράγκο τότε. Θα πληρώνουνε. Ναι, ανέβα. Ανέβα, τι. Ανέβα, αν σας έβα, ανέβα. Ανέβα, ανέβα. Ανέβηκες. Ναι. Έκατσες καλά. Ναι. Κατέβα τώρα. Τι να κάνω. Να κατέβει. Μα να με κουνήσεις. Καλά, εσύ θα κουνήθεις τώρα. Ναι. Κατέβα κάτω. Δεν κουνάς εσύ εμένα. Μα εγώ είμαι πελάτης, εσύ ο κουνιέρης. Να κατεβείς μόνος. Πού να με. Σένα. Ναι. Οπ. Πιο δυνατά. Οπ. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά σου λέει. Πολύ δυνατά. Ρε παιδί μου δεν έχεις δύναμη. Όσο πολύ. Τόσο. Ένα. Α, θες πολύ δυνατά. Ναι. Παιδιά θέλει πολύ δυνατά. Ωραία. Κούνα με. Παιδιά να κουνήσουμε δυνατά. Ναι. Οπ, άχας, δεν έχω κάτσει, καραγιώτη δεν έκατσα, δεν έχω κάτσει καλά, ότι με νοιάζει, το σιώ τι έκανες, πέφτω, μην κάνεις κανένα σίγουρο, πέφτω! Σου φωνάζω, πέφτω, σιγά δε. Λοιπόν, εγώ πάω να τελαλήσω τα μάτια στις 14. Α, τι λέτε χατατάρι, πάω τη ζωή μου. Όλο το καλό το κουνιέζει, έτσι δεν κουνάνε όλα τα διάφορα. Α, δεν με γνωρίζει ακόμα η κυρία Κούνια. Παιδιά, πάνω πιο λιάκι νερό, γιατί στέγνωσε το στόμα μου και άμα δείτε κανέναν πελάτη να έρθει να με φωνάξετε. Σύμφωνοι, άντε μπράβο. Μην με πάρει κανένας ύπνος, το καήκαμε. Καλημέρα Μελιτζάνε μου. Είσαι ο Κουνιέρης. Ναι. Νιώχ, 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 νιώχ. Είδα να με κουνίζει να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια. Αλήθεια, ναι. Ανέβα. Πώς θα ανέβω απάνω. Έχουμε ασανσέρ, δεν πώς θα ανέβω. Έτσι, ανέβω. Μπράβο. Α, είσαι και περίπτωση. Από εδώ, από εδώ. Άμα με κουνήσεις, ναι. Γι' αυτό ανέβηκε. Ναι, αλλά θα μου βάλει και μουσική. Τι, θα μου βάλει και μουσική. Α, θα βάλουμε. Κάτσε καλά, έτσι. Μπράβο, μέσα τα πόδια. Έτσι, μπράβο. Ξέρεις πώς με λένε εμένα. Πώς σε λένε. Σαμπάναγα. Βρε το μπάμια κι αυγά. Λοιπόν, κούναμε. Ναι. Ωπα. Δεν έβαλε μουσική. Α, ναι, πού είσαι, δεν μ' αρέσω, βάλε τη, απ' την ίδια. Μπράβο, 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 τώρα είναι ωραία, μπράβο, μπράβο, τι είναι τέλο, τη μουσική, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία, ε, α, ωραία που είναι, είναι ωραία εκεί πάνω. Μπράβο, κούνα, κούνα, αυτό κάνω κι εγώ. Γιατί ανέβηκες απάνω, δεν τι να κάνω κάτω. Ρε, κούνα, ρε, τρομάνα σου, σιγά, θα με ρίξεις κάτω, κάτω, πέφτω, σιγά θα φας τα μούτρα σου. Ρε ουρακοτάγκο, γιατί ανέβηκες απάνω στην κούνια μου. Ποια είναι η κούνια. Αυτή η κούνια είναι δική μου. Για σταθείτε ρε παιδιά. Η κούνια είναι δική μου. Ναι, αλλά η κούνια δική σου τώρα είναι δική μου. Μα την έχω χαρίσει εγώ στον Πασά την κούνια και θα με κουνάς και τζάμπα. Άκου εδώ κύριε τζάμπα δεν έχει εδώ. Δεν κουνάμε τζάμπα εδώ. Σε παρακαλώ. Κατέβα κάτω κύριε. Φύγε. Τζάμπα θα με κουνάς. Δεν μου λες να σε κουνάω τζάμπα. Εγώ που θα φάω τζάμπα θα τρώω πουθενά. Κούναμε. Ρε παιδιά, αυτός δεν κατεβαίνει. Με δέρνει και δεν πληρώνει. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να μου πείτε. Μην ακούς τα παλιόπαιδα. Ποια είναι παλιόπαιδα εδώ στην κερατέρα. Τι λες δεν είναι τα παλιόπαιδα. Να τον ρίξουμε κάτω. Μην ακούς με τα παλιόπαιδα. Σιγά, σιγά, πέφτω.
Έμα, καλά που κάνατε ρε παιδιά και με βοηθήσατε. Αφού δεν ήθελα να σας πει παλιόπαιδα, τι είμαστε εδώ, σχολείου παιδιά, μας λες παλιόπαιδα. Άντε μπράβο, άμα δείτε κανέναν άλλο πελάτη φωνάξτε με. Άντε μπράβο. Να δούμε τι θα γίνει. Δική σου είναι η πελούκα. Ναι, δική μου είναι η μπερούκα. Καραγκιόζο θα πάω στο Σόλο Προφασόλο να κάνω μια κατάλα. Πού την έχασες? Ποια έχασα? Τη γαϊδάρα. Ωραία, ποια γαϊδάρα? Κατσινοπούλα. Παιδιά, έχασε τη γαϊδάρα και την κατσικούλα αυτός. Πάω καλιά μου και θα ματάρθω. Α, ήταν απέτερος, δεν είχε να πληρώσει, έφυγε. Κανά άλλον με λεφτά, ρε παιδιά, άμα δείτε κανένα φωνάχτε με. Άντε μπράβο. Πού είναι ρε παιδιά, όνειρο βλέπετε. Αυτός είναι ξεβιδωμένος, ρε. Και με τρόμαξες. Ωι, καταλαβαίνει. Καλησπέρα και ζούμε, καλησπέρα και ζούμε. Καλησπέρα. Δικό σου είναι το κουνιάο. Δικό σου είναι το κουνιάο. Ναι, δικό μου το κουνιάο. Να κουνάει σε μένα, να κουνάει σε μένα. Άμα δεν πληρώσεις εσύ εμένα, εγώ δεν κουνάω κανένα. Έλα βρε, να σε δίνω εγώ δύο λιούρια. Παιδιά, αυτός έχει λίρες και μου δίνει. Δεν τον ρίξουμε κάτω αυτόν, έτσι. Μπράβο. Ανέβα πάνω. Ανέβα πάνω. Μπράβο, είναι καλό παιδί. Μπράβο. Κάτσε εκεί. Να λέγω πρώτα σένα. Ναι. Άμα λέγω σένα, να κουνάει σε μένα. Παιδιά, για ησυχάστε να δούμε τι λέει, γιατί δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα. Για ησυχάστε. Άμα λέγω σένα, να κουνάει σε μένα, σε δεν κουνάει σε μένα, το λέγω σένα, να κουνάει σε μένα. Εδώ μπερδευτήκαμε τώρα. Δεν το ξαναλες. Άμα λέγω σένα να κουνάει σε μένα, εσύ δεν θα κουνάει εμένα, όταν λέγω σένα να κουνάει σε μένα. Ναι, αλλά εσύ εμένα, εσύ εμένα, μπερδεύεις εμένα. Μη κουνάει. Μάλιστα. Μη κουνάει, δεν κουνάω. Μη κουνάει, ποιος σε κουνάει, το ατρελός είσαι. Βρε, μη κουνάει, βρε, άμα λέω να μη κουνάει, θα κουνάει. Ανάποδος είναι αυτός. Μη κουνάει. Έτσι. Μπράβο. Μη κουνάει. Μπράβο, μη κουνάει. Κουνάει, κουνάει. Αυτό δεν κάνω το σύνορα. Μη κουνάει, βρε. Βρε, κουνάει. Μη κουνάει. Κουνάει. Είδες τι έκανες τώρα. Κουνάει, μη κουνάει, πέφτει κάτω σκάι. Πάμε τώρα μέσα να σε πάει. Έλα, στο σουβλατζίδικο. Άρα παιδιά, άτυχος είμαι. Άρα Χρουσούζη, Χατζατζάρη, τη φάμπρικα που μου άνοιξες. Δεν θα έρθει κανένας άλλος. Άμα δείτε άλλον, να με φωνάξετε. Άντε μπράβο. Κρίνους και τριαντόφυλλα ουί. Ρε παιδιά, λάθος κάνετε. Και ό,τι διαλεγμέν, εμάζεψαν οι άγγελοι. Και έφτιασαν εμένα. Ήρθε!
μανούλα μου. Όλα κουνιέρι. Όλα κουνιέρι. Βρε άνθρωπος είναι. Καλημέρα κύριε κουνιέρι. Βρε καλό στον κύριο. Πώς είσαι, τι νέα. Σιγά, βρε βλάκα, απ' την μύτη μου. Μύτη είναι όλο αυτό το κλαρίνο. Δεν λες Χριστιανέ μου ότι είναι κομπρεσέρ. Να καθείς μέσα στη λέει μαμά μου, να με κουνήσετε. Είδατε, ανέβηκε απάνω. Ναι, αλλά δεν πλήρωσες. Μου είπε τζάμπα η μαμά μου. Μουι. Α, τζάμπα δεν έχει. Θα κλαίω. Γιατί θα κλαίς. Να με κουνήσεις, να με θα κλαίω. Ρε παιδιά, αύριο κανένα μπελάτο άμα πιάσει τα κλάματα. Άντε να σε κουνήσω. Ο, ο, παιδιά δεν κουνιέται, είναι βαρύς. Ακού εδώ. Κατέβα κάτω και άφησε το κεφάλι σου και ανέβα πάνω. Το κεφάλι είναι δικό μου και το παίρνω μαζί μου. Ουί. Αυτό είναι. Για να, να κάνω μια δοκιμή με όπιστε. Οπ, οπ, άντε. Α, μπράβο. Μπράβο, μπάρμα, μπράβο. Ωραία τώρα που πήρε φορά, μη σταματήσει κούνια, παιδιά. Το πω. Μαμά μου, μαμά μου, ζαλίστηκα. Ε, λοιπόν, πάρε δράμα μη. Πέφτω, πέφτω. Αχ, μαμά μου. Έπεσες. Πω, πω. Πάει το κομπρεσέρ. Πώς έγινε έτσι. Νερό, μαμά μου, νερό. Δεν έχουμε νερό, πορτοκαλάδες έχουμε. Έλα μέσα. Έλα μέσα, βρε Χρουσούζη. Ρε παιδιά, τι θα γίνει τώρα. Για προσέξτε κανέναν άλλο να φέρει λεφτά. Σου μιώτησα, σου μιώτησα, πότε θα πατήσα μου. Τι είναι ρε παιδιά, γιατί φωνάζετε. Κατάλαβα. Και με τα σημερώματα. Δεν είμαστε καλά. Λάθος έχετε, παιδιά. Μας πήρα τα χαρτώματα και με τα σημερώματα. Πού είναι ρε παιδιά. Με κάτω από την κουν. Πού είναι. Ωρε το σπασέ το κεφάλι. Πού είναι ρε παιδιά. Πού είναι από κάτω. Εδώ. Πού είναι ρε. Α, είναι από εδώ. Α, είναι από εκεί. Α, είναι από εδώ. Από εδώ, από εκεί έσκασα σαν το σακί. Προσέξτε ρε παιδιά κανέναν άλλον, ε. Να δούμε τι θα γίνει. Άντε μπράβο. Άμα δείτε άλλο φωνάξτε με. Έρχεται. Πού έρχεται ρε. Ό,τι θέλετε λέτε μου φαίνεται. Για να δούμε. Α, κάποιον βλέπω και έρχεται προς τα δω. Για να δούμε, άμα έρθει φωνάξτε. Ω, ο Θεός μου είναι. Εγώ. Γεια σου Μπαρμπαγιώργο. Ως το πρωί εγκρέτια. Ωρε Μανουόμ. Άι που μου βοβώ. Θείε μου, θεούλη μου, μπάρμπα μου, μπαρμπούλη μου. Δεν μου λες, παιδί μου, δική σου είναι ντραμπάλα. Α, ναι, η κούνια, ναι. Αεροβόλησα το κάτι έργο να έρθουν να ντραμπαλιστώ. Παιδιά, αυτόν δεν τον ρίχνω κάτω για να φάμε ξύλο όλοι μαζί, είναι βλάχος αυτός. Πώς θα ανέβω σαπάν, ναι, τα εισκαλωσά τώρα. Ανέβα εδώ, πού παιδί μου, εδώ στην ταράτσα και έβγα στο μπαλκόνι. Α, ξέρω εγώ, άντε ανέβα. Σιγά, σιγά, μην παίρνεις φόρα, βλάχο. Σιγά. Να στρωθώ, έλα, ανέβα. Ω, με λιώσες βρε βλάχο. Ω. Hey, α, θα κάτσεις πολλή ώρα εκεί πάνω. Γιατί. Να σου φέρω και κάναν καφέ.
Πάμε στην Κούνια. Δεν φτάνω, ρε άρη μου. Εκεί φτάνεις. Ωα, είναι μακριά η τραμπάλα. Μπαρμπαγιώργο, να κάνουμε μια δουλειά. Τι πριν, κάτσε εσύ εκεί. Α, να πάω εγώ να φέρω κοντά την Κούνια. Καλά λες, μπράβο. Μη φύγεις, αν κοροϊδού είμαι. Ναι, μπράβο. Ωαου, ωραί και έπεσα ο έρημος. Άρε Καραγιός, έτσι το έκανε στο χνέλ. Να και σένα και την τραμπάλα. Χάι μανούλα. Θα πάω πάνω τον τρανό και θα κάνω τα παραπονά μου. Πού είναι η Κούνια, Μπαρμπαγιώργο. Είσαι συνέτηρος. Ναι, έλεγω παιδί μου. Θα πάω τώρα, εγώ να πάω πάνω. Αχ. Ποιος έχει αγάπη στην Εύρη. Να ο Χαρατζάρης. Χαρατζάρη. Τι έπαθες, ε. Χαρατζάρη. Έρχεται ένα αυτοκίνητο. Θα σε πατήσει. Το τρένο. Το αεροπλάνο που προσγειώνεται. Μοτοσυκλέτα. Υποδήλατο. Μπα, δεν έχετε κανένα. Θέλετε να φύγει ο Χαρατζάρης. Βρε καλό στον Μπαρμπαγιώργο. Αχ, έλα εδώ, βρε, έλα εδώ. Τι ξύλο ήταν αυτό. Σαρακοστιανό και αποκριάτικο. Και τώρα καραγκιόζοι που χορεύουνε μέσα στο σαράι και τρώνε και πίνουνε. Εμείς κάναμε το χρέος μας. Θα πάμε και εμείς να φάμε να πιούμε. Αλλά δεν μπαίνω μέσα. Εάν δεν πάνε να αλλάξουν τη μουσική, αντί για τσιφτιτέλια, να παίξουν έναν καλαματιανό. Μα μέσα στο σαράι, ναι, αλλιώς πώς μας καλούν να πάμε. Μπράβο, έχεις δίκιο. Τρέχω, Καραγκιόζη. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Ερε μανούλα μου. Άντε ρε μαέστρο, παίξε έναν καλαματιανό. Σας παιδιά και του χρόνου! Να ζήσει η Ελλάδα με τα καλά της και με τα κακά της! Γεια σου Χατζαντζάρη! Γεια σου Καραγιώζη! Ελλάδα! Λοιπόν, κυρίες μου, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, η παράσταση παιδική μας έλαβε τέλος από μένα. Γεια σας, γεια σας!